Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο Beholder. Στο προηγούμενο επεισόδιο, αν θυμάστε καλά, μας ζήτησε η τύπισσα εδώ η Νόρα. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, γιατί πάντα τη λέω λάθος. Ντόρα. Ωραία, μας ζήτησε η Ντόρα να της δώσουμε ένα όπλο. Θέλει ένα οπλάκι για να μηνθεί από τον άντρα της. Αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αν θα πρέπει να της δώσω όπλο. Όπλο έχει, όπως μου είπατε και στα σχόλια, ο γέρος εδώ πάνω, ο Ρανέκ. Αλλά πρέπει να ψάξουμε να το βρούμε. Δεν ξέρω αν το έχει πάνω του ή αν το έχει αφήσει σε κάποιο από τα ντουλάπια του. Έχουμε 18 χιλιάρικα. Ο γιος μας πάρα πολύ γρήγορα μας ζητάει 20 χιλιάδες, λέει, για να φύγει από την πόλη. Δεν ξέρω, πρέπει να μαζέψω τα λεφτά του. Αλλά πάμε κατευθείαν στο ψητό για να δούμε τι θα κάνουμε. Βγάζω την παύση και αν δείτε εδώ πέρα, επειδή συλλάβαμε τη χοντρή, τα πράγματά της τα μαζέψαμε όλα σε μια κούτα απ' έξω και πλέον αυτή, επειδή την έχει πάρει η αστυνομία, τα πράγματα που της ανήκανε πλέον έχουν μείνει σε εμάς. Εγώ τώρα μπορώ να τα πάρω όλα, ας πούμε. Αν μπορώ να τα πάρω όλα, κάναμε την τύχη μας. Ερχόμαστε στον Nathan Keller, τον γνωστό μας trader. Και πάμε να πουλήσουμε τα πάντα. Μπορώ να πουλήσω τώρα. Ω, το δηλητήριο που είχε αυτή η τύπισσα. Αχα. Οκ, το πουλάμε. Λοιπόν, θα πουλήσω αρκετά πραγματάκια. Τι είναι αυτό? Διαβατήριο. Και αυτό εδώ, άλμπουμ. Τα πουλάμε αυτά. Τι είναι αυτό? Τα εισιτήρια που θα πηγαίνουν να μείνουν του μέλητος. Αχα, αυτά μπορούσαμε να τα δώσουμε στον Κλάος σήμερα λογικά για να φύγει με το καράβι που δεν μπορούσε να βρει εισιτήρια. Τώρα δεν ξέρω αν τα χρειάζομαι. Μπορώ να τα κρατήσω, η αλήθεια είναι. Είναι πανάκριβα. Ίσως τα κρατήσω γιατί είναι καλά. Spyglass, πάρε. Οχ, κυλάει ο χρόνος από πίσω, ε. Πρέπει να πουλήσω γρήγορα τότε. Λοιπόν, βιβλία. Και. Τι άλλο, ακριβό, μπορώ να πουλήσω. Κρασάκι. 20.000. Λοιπόν, πάμε στο γιο μας. Να το βρούμε, να το δώσουμε, δεν ξέρω. Ναι, πατέρα. Να το μιλήσω για τα λεφτά, λέει, του ταξιδιού. Βρήκες τα λεφτά, μπαμπά? Α! Ναι, ρε φίλε. Θα το δώσω τα εισιτήρια. Πάτρικ, δεν μπορώ να σου δώσω τα λεφτά, λέει. Γιατί, ρε γαμώτο, με μισείς? Λέει, θες να πεθάνω σε αυτά τα ορυχεία? Σταμάτα να φωνάζεις, ρε. Χαβουζιάρι, πως λέγεσαι, τέλος πάντων εσύ. Δεν θα σου δώσω τα λεφτά, λέει, αλλά θα σου δώσω εισιτήρια. Αμέσως να φωνάξεις, ρε παιδί μου, αυτή η εφηβεία, γάμο το. Λέει, αυτό είναι για το ταξίδι, μπορείς να πας όπου θέλεις, αποφασίσεις εσύ όπου θες, θα πήγαινε σε άλλη χώρα, πήγαινε. Άδειασά με στη γωνιά με λίγα λόγια. Άσε με τη μάνα σου εδώ πέρα, χωρίς παιδιά. Λοιπόν, ίσως να πάρεις ένα διάλειμμα τέλος πάντων, να χαλαρώσεις λιγάκι, να αλλάξεις το μυαλό σου και να γυρίσεις πίσω. Ευχαριστώ, μπαμπά, δεν θα ξεχάσω ποτέ. Yahoo.com. Yahoo. Ωραία! Το γλιτώσαμε γι' αυτό. Και έχω άπειρα λεφτά πλέον. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα που έχουμε άπειρα λεφτά? Τι πουλά σήμερα, για να δούμε. Έχει 6.000 για ένα όπλο. Χα. Λέτε να τους το δώσουμε, να δούμε τι θα γίνει. Τώρα έχω πολλά λεφτά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, άμα είναι, αγοράζω το όπλο. Αν και έχουμε χρόνο γι' αυτό. Έχουμε χρόνο. Λοιπόν, να πουλήσω γενικά ό,τι άλλο υπάρχει εδώ πέρα. Ας πούμε το. Όπα. Είμαι σε λάθος σημείο. Trade. Λοιπόν, θα πουλήσουμε την καραμέλα, το ισκάκι. Αυτό εδώ είναι παράνομο. Νομίζω. Άμα ψάξω λίγο εδώ πέρα, είναι παράνομο αυτά. Είναι παράνομο. Το κρατάμε. Το χρειαζόμαστε για να τους βάλουμε ύποπτες κινήσεις. Λοιπόν, τι άλλο είναι παράνομο, βλέπω εδώ πέρα αρκετά πραγματάκια. Ωραία, το κρατάμε αυτό, πουλάμε αυτό, πουλάμε τη ρακέτα, την πουλάμε, αυτό το πουλάμε, όλα τα πουλάμε. Πάρε εδώ και την ετοιμασία και αυτά και το καπέλο και το ρολόι και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, όλα, όλα τα πουλάμε. Λοιπόν, γίναμε πλούσιοι με τους οντόβουρτσες της χοντρής. Ωραία, και κρατάμε το αυτό, είναι πολύ καλό. Έχουμε 21 χιλιάρικα αυτή τη στιγμή. New message received. Ξέρω, φωνάζετε πάλι. Φωνάζετε γιατί χτυπάει το τηλέφωνο. Το ξέρω. Για να σηκώσουμε τον delay. Pick up the phone. Καλώς σου απόγευμα, Κάρλ. Είμαι ο George Danton. Τι θέλεις από τον αριθμό μου? Έχουμε φίλους παντού. Έχω οικογένεια, λέει.
πρέπει να μπει στο ψητό. Τέλος πάντων, προσπαθούμε να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο, Καρλ. Είναι απίθανο με αυτή την κυβέρνηση. Ναι. Ναι, λένε κάποια πράγματα εδώ πέρα. Περιμένω να μπούμε στο ψητό για να μην λέμε βλακίες. Μπορεί να γίνουμε καλύτεροι φίλοι. Μπορεί να κερδίζει λεφτά, λέει, για την οικογένειά σου. Και αν πω όχι με τον deal, τι θα γίνει? Και λέει, φοβάμαι ότι άμα αρνηθείς θα έχεις συνέπειες που δεν θα ήθελες. Και επαναλαμβάνω, έχουμε φίλους παντού, με απειλή δηλαδή. Το ήξερα, λέει, υπάρχει κάτι πίσω από αυτό εδώ το... για το καλύτερο αύριο, τέλος πάντων. Ένας μπορεί να τηγανίσει αυγά χωρίς να τα σπάσει. Έχεις παιδιά, πρέπει να ξέρεις τι σημαίνει να κάνεις θυσίες για αυτά. Και τι πρέπει να θυσιαστώ εγώ, λέει, για παράδειγμα? Όχι απαραίτητα, Καρλ. Πρέπει να συμφωνήσεις, λέει, ότι είσαι έτοιμος για τις κινήσεις μας. Δεν έχω επιλογή. Τι θες από μένα? Βρες ένα apartment, λέει, ένα διαμέρισμα, ένα τέλειο κτίριο για έναν φίλο μας, τον Αντουάν Γκράμπικ. Θα μείνει στο κτίριο, λέει, μια εβδομάδα. Ναι. Ας ρωτήσω τι θα κερδίσω. Οκ, okay, πες ότι συμφωνώ. Θα με πληρώσεις 3.000, Okay. Να ρωτήσουμε ποιος είναι αυτός. Ο Αντουάν είναι πολύ σημαντικός, λέει. Είναι ένας σπεσιαλίστας στην εκτύπωση. Θα τυπώσει μερικά πράγματα για την κυβέρνηση και θα του χρωστάμε αν τον κρύψεις. Και για να ρωτήσω για τη χώρα. Ρισκάρουμε με αυτό που κάνουμε, τέλος πάντων. Ήδη ξέρεις τα πάντα, λέει. Ελέγχεις τους πάντες. Ωραία. Τι θα πάρουμε για αντάλλαγμα? Για ρούχα, λέει. Τροφή. Τι θα γίνει με τη δουλειά, τέλος πάντων. Δεν έχω επιλογή, θα την κάνω. Okay, συμφωνώ να βοηθήσω. Δεν έχω επιλογή. Αντουάν Γκράμπικ, λέει, θα δω τι μπορώ να κάνω. Κομπλέ. Νέο μήνυμα πήραμε. Εδώ πέρα είναι. Οχ, φεύγει ο φίλος μας εδώ πέρα. Πήρε και τα πράγματά του. Ενώ τον είχαμε απολύσει, αν τον είχαμε... Τι γίνεται εδώ? Ο Ρανέκα ασχολείται με αυτά. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν πράγματα. Τι κάνουν οι γιατροί στο University? Οπ. Έφυγε. Τι είναι αυτά? Δεν έχω καταλάβει βέβαια. Παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά λέει κάποιες ιστορίες εδώ πέρα. Πολύ καλό. Το όπλο σου το θέλω εσένα. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνω τώρα? Πρέπει να έρθει ο Αντουάν Γκράμπικ. Πρέπει να δώσουμε όπλο στην τύπισσα, να της φέρουμε ένα ραδιόφωνο της γυναίκας μας και να έρθει στην πολυκατοικία ο Λέο Γκβίρτζεκ. Ωραία. Όταν έρθει ο τρέιντερ πρέπει να αγοράσουμε όπλο και ραδιόφωνο. Αφού πρώτα όμως εγώ καταφέρω με κάποιο τρόπο να ψάξω το διαμέρισμα αυτού του τύπου. Πρέπει να φύγει από εδώ ο Ρανέκ. Για το Ρανέκ έχουμε κάποια πράγματα που δεν έχουμε αναφέρει. Για τη γυναίκα του νομίζω, όχι. Για την Τώρα δεν έχουμε πει κάτι. Φύγε από εδώ. Γεια σου, Ρανέκ. Α, δεν φεύγει. Δεν φεύγει ο Ρανέκ. Περιμένω εγώ να φύγει. Έρθει και η Ρόζα. Γεια σου, Ρόζα. Τελειώνω τη συζήτηση μαζί σου, γιατί είσαι βαρετή. Λοιπόν, πάμε κάτω να αναφέρουμε ότι οι φίλοι μας εδώ πέρα καταρχήν πίνει. Το έχουμε ανακαλύψει αυτό ήδη. Να γράψουμε ένα report ότι υποτίθεται αυτή η τύπισσα κάνει κάποιες παράνομες κινήσεις. Προφίλη Ντόρα Νοέλ, που είναι στο apartment 1, είναι γυναίκα και μένει μόνη της και είναι και δασκάλα μουσικής. Κάνει αυτό εδώ το πράγμα. Τι είναι αυτό? Είναι θύμα, λέει, σωματικής βίας. Εμείς πρέπει λεφτά επειδή είναι αυτή θύμα, ας πούμε. Αυτοί οι δύο θα φύγουν από το σπίτι τους, θέλω πάρα πολύ. Αυτή είναι η Ντόρα Νοέλ εδώ πέρα. Ναι. Θέλω πολύ να ψάξω τα σπίτια τους. Της Ντόρα δεν ξέρω αν το έχω ψάξει όλο. Πάντως οι Ρανέξ πρέπει να φύγουν από το σπίτι και θα ανοίξω αυτά τα δύο διαμερίσματα, παιδιά, για να προχωρήσει η ιστορία. Απλά όσο λείπει αυτή από το σπίτι. Γυρνάει από ό,τι βλέπω. Θα ψάξω κάποια πραγματάκια γρήγορα, 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 γρήγορα. Ναι. Βγήκα έξω. Μακάρι να φύγει. Δεν φεύγει. Και η άλλη δεν φεύγει από το σπίτι της. Okay. Δεν φεύγει από το σπίτι σας. Εμείς πρέπει να κάνουμε τις δουλειές μας όμως. Επισκευάζω το apartment 2 και το apartment 4.
Ωραία, έχουμε χώρο για δύο πράγματα. Move in στο Pardon 2. Έχουμε τον Λέο Γκβίτζεκ, Άντζεϊ Ροθάρ και τον Μάργαρετ Ζάουερ. Ω, πόσα άτομα είναι, Αντουάν Γκρούμπικ. Αχα. Μισό λεπτό, δεν το κάνω αμέσως. Φεύγουν αυτοί. Θέλω τα όπλα σας, ρε. Αυτοί γιατί φύγαν τώρα έτσι ξαφνικά. Δεν θα πείτε τίποτα σε μένα. Δεν μου μιλάνε. Οκ, okay, άρα όπλο πρέπει να τις αγοράσω. Ωραία, άδειασε και αυτό εδώ το διαμέρισμα πλέον. Κρίμα ρε παιδιά. Λοιπόν, Ντάντον μου ζητάει τον Αντουάν να μπει εδώ πέρα και τον Λέο. Ωραία, θα φέρουμε τα δύο άτομα αυτά. Όπα, τι λέει εδώ πέρα. Ο Μαρκ Ρανέκ λέει, ανέφερε ότι προσπάθησα να πάρω αρχεία για τον Κλάους Σίμερς με και μου δώσανε πρόστιμο 3.000. Ο Ρανέκ φεύγοντας δηλαδή με μαρτύρησε ότι πήγα και του ζήτησα στοιχεία. Οκ, θα το θυμάμαι. Άμα ξεκινήσω καινούριο save, Ρανέκ, θα σε διαλωστήλω πριν καταλάβεις τι έγινε. Λοιπόν, δεν πήραμε ούτε το όπλο του Ρανέκ. Λοιπόν, θέλουμε τον Λέο Γκβίτζεκ, που λέει ότι χρειάζεται ένα επιγόντος για κάποιες μέρες να μείνει εδώ πέρα. Θα είναι πιο κοντά στο εργοστάσιο του. Rent. Ωραία, καινούριο σπίτι. Πριν έρθει, μπορώ να ψάξω λίγο. Πριν έρθει, να ψάξω τα πράγματά του. Γρήγορα. Να μου πεις πώς έφερε πράγματα πριν έρθει. Τα έφερε μεταφορική λογικά. Δώσε εδώ. Δεν έχει τίποτα. Α, λες να μην τα έχει φέρει ακόμα. Πολύ λογικό μου φαίνεται, αλλά μισό λεπτάκι να είμαστε σίγουροι. Ναι, δεν έχει τίποτα ακόμα. Τα πράγματά του είναι εδώ πέρα. Γεια σου, Λέο Γκβίτζεκ. Επίσης θέλουμε και τον Αντουάν να έρθει εδώ πέρα. Γκρούμπικ. Ψάχνει. Ωραία. Άλλο ένα σπίτι που θα νοικιάσουμε σήμερα. Χτυπάει και το τηλέφωνο. Πήγαινε πάρε το τηλέφωνο, Κάρλ. Ήρθε και ο άλλος κάτοικός μας. Λοιπόν, pick up the phone. Ευχαριστώ, Κάρλ. Θα σου στείλω τα λεφτά, λέει, στο λογαριασμό σου που βοήθησε τον Γκρούμπικ. Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις. Είναι πολύ σημαντικός. Βοήθησε μας και κατασκόπευε. Με καταλαβαίνεις? Ναι, σε καταλαβαίνω. Ποτέ δεν αμφισβήτησα πόσο γαμάτος είσαι, Κάρλ. Θα σε καλέσουμε σε μερικές μέρες να δούμε πώς πας. Μου δώσαν λεφτάκια από αυτό. Πολύ καλό. Μπράβο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πείσε τον Λέο Τβίτζετ να βάλει λεφτά στα Horn and Hoofs, 5.000. Αυτός, μπράβο ρε, Γκρούμπικ, έλα εδώ πέρα. Λοιπόν, έρχομαι και πάμε να γνωρίσουμε τον καινούργιο μας φίλο. Και περιμένω και τον Trader, έτσι να θυμάστε. Λοιπόν, ο καινούργιος μας φίλος, πρέπει να γνωριστούμε. Γεια σου, είμαι ο Κάρλ, είμαι ο διαχειριστής αυτού του κτηρίου. Σε ευχαριστώ που φέρνεις περισσότερους κατοίκους. Είμαι ο Λέο Γκβίτζεκ και θα είμαι εδώ για κάποιες μέρες, λέει, για ένα σημαντικό σκοπό. Τι σε φέρνει στο Χέλμερ? Νιώθω τυχερός για πρώτη φορά, λέει, σε αυτή τη δύσκολη ζωή. Νίκησα τα λεφτά μου στο λαχείο και... Ω, μη φεύγεις. Ας μιλήσουμε για το λαχείο. Πού θα τα ξοδέψεις, φίλε μου? Έχω ένα δίλημα, λέει. Της αδερφής μου το σπίτι, λέει, κάει και πρόσφατα και αυτή και η οικογένειά της μένουν στο front line, στην πρώτη γραμμή. Θα ήθελα να φύγουν από εκεί πέρα ή εκεί πέρα, τέλος πάντων, αλλά δεν έχω οικογένεια, λέει. Οι συνεργάτες μου είναι η οικογένειά μου. Επίσης, πρόκειται να αγοράσω καινούργια δουλειά, παπούτσια δουλειάς και μια θήκη για τα εργαλεία μου. Αγοράζω δώρα για τις ανιψιές μου και τους ανιψιούς μου. Θα βρω ένα μαγαζί, λέει, που θα αγοράσω cranberries με ζάχαρη. Πολύ ωραία, λέει. Μ' αρέσουν τα cranberries. Τιμή σου, μπορείς να αγοράσεις μόνο δύο πακέτα τη στιγμή. Δύο πακέτα, θα κάνω μερικά ταξίδια τότε, λέει. Θα τα γεμίσω με κάρβουνο, δεν είναι γαμάτο? Λοιπόν, και μιλήσουμε για την πόλη. Τι νομίζεις για την πόλη μας? Υπάρχουν πάρα πολλά εργοστάσια. Ωραία, πάει να κοιτάξει, τέλος πάντων. Πιστεύεις ότι τα εργοστάσια και οι σωλήνες είναι ok? Βεβαίως, λέει. Καπνίζει το εργοστάσιο και άρα σημαίνει ότι είναι λειτουργικό. Οι άνθρωποι δουλεύουν και η χώρα γίνεται πιο πλούσια. Η ζωή θα βελτιωθεί. Θέλω να μιλήσω ξανά στο Λέο Γκβίτζεκ. Ναι. Θα δούμε. Πάμε λίγο για την ώρα. Ω, ήρθε. Τέλος πάντων, λοιπόν, πολλά πράγματα να σκεφτώ. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα μαζί. Χρειαζόμαστε ένα όπλο. Πάρε το όπλο σου.
Λοιπόν, έχουμε το πλάκι μας και πάμε να ρωτήσουμε. Λοιπόν, ρωτάμε τι θέλει. Θέλεις κάτι? Χρειάζομαι τη βοήθειά σου, Καρλ. Έχω να πάω στα γραφεία αύριο για την τελετή. Είμαι ένας απλός άνθρωπος, λέει, δουλεύω στο εργοστάσιο και ποτέ δεν είχα ένα κουστούμι. Είχα ένα κουστούμι, λέει, αγόρασα ένα κουστούμι από το κατάστημα, αλλά δεν υπάρχουν γραβάτες. Και το κατάστημα έχει ξεμείνει από γραβάτες, λέει. Μπορείς να με βοηθήσεις με μια γραβάτα? Όλα θα είναι καλά, λέει. Απλά δεν πάω ποτέ για ψώνια. Θα προσπαθήσω να κάνω κάτι, λέει. Οκ, θα σε πληρώσω. Για πάμε να δούμε για τις γραβάτες εδώ πέρα. Νομίζω πουλάει μια γραβάτα. Τι πουλά σήμερα? Να, μια γραβάτα. Πανάκριβη γραβάτα. Αν green tie, blue tie. Να το πάρουμε μια green tie. Παίζει ρόλο. Ας αγοράσω μια. Χτυπάω κουδούνι. Under suspicion, τι είναι αυτό? Να ακολουθήσω τον Αντουάν Γκρούμπικ. Θα τον ακολουθήσω, μισό λεπτό, παιδιά. Να μιλήσουμε. Λέει, βρήκα μια πράσινη γραβάτα για σένα. Σ' αρέσει? Αλήθεια, όντως, λέει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Καρλ. Ελπίζω τα 300 ευρώ να καλύψουν τα έξοδά σου. Καλύψαν, όντως. Δολάρια, όχι ευρώ. Okay. Γκρούμπικ, να σε γνωρίσουμε λίγο. Καλώς ήρθες, είμαι ο διαχειριστής. Αντουάν Γκρούμπικ, λέει, χαίρομαι για την γνωριμία. Οι κοινοί μας φίλοι είπαν ότι είσαι ένας από τους καλύτερους σπεσιαλίστες της εκτύπωσης εδώ γύρω. Εντάξει, τα αλλάξαν λίγο, λέει. Δεν νομίζω ότι έχουμε κοινούς φίλους. Βεβαίως, λέει. Μυστικά και άλλα πράγματα, λέει. Συγγνώμη που σε ενόχλησα. Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάς. Γκρούμπικ, να σου ξαναμιλήσω. Σε λίγο. Πάμε πρώτα στην Ντόρα. Ντόρα, θα σου μιλήσω για το όπλο. Τι έγινε με το request? Σου έφερε ένα όπλο. Ευχαριστώ. Υπόσχομαι δεν θα είμαι πολύ προσεκτική. Hey, μη σκοτώσεις εμένα μόνο. Κάνω ό,τι θέλεις. Δεν έχεις ιδέα τι έκανες για μένα, λέει. Ρίσκαρες την φήμη σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελικά νιώθω ασφαλής. Ωραία. Βοηθήσαμε την Ντόρα και τον Μπότα. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για ένα σημαντικό πράγμα. Μισό λεπτό, να δω καταρχήν. Πατάω μια παύση, να δούμε τι έχουμε να κάνουμε. Γιατί είναι πάρα πολλά, έχω μπερδευτεί. Προσέχουμε τον Αντουάν Γκρούμπικ. Βάζουμε τον Λέο Γκβίτζεκ να βάλει τα λεφτά του στο Χόρνεν Χούφς. Και η Άννα θέλει ένα ρέιντιο. Ξεκινάμε πρώτα με το ρέιντιο. Λοιπόν, πάμε να αγοράσουμε ένα ραδιοφωνάκι τώρα που τα λεφτά μας περισσεύουν και είναι άπειρα. Κανονικά δεν πρέπει να χαλάμε λεφτά, αλλά τέλος πάντων, τώρα ένα ραδιοφωνάκι το χρειαζόμαστε. Βλέπετε πουθενά το ραδιόφωνο? Θα ψάξουμε ένα-ένα. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο, ραδιόφωνο. Δεν βλέπω πουθενά το ραδιόφωνο. Πάμε και πιο κάτω. Κάμερες, εδώ άπειρες κάμερες. Ρέιντιο. Πανάκριβο είναι. Πάμε στην γυναίκα μας. Ωραία, τι έγινε, Καρλ, να μιλήσουμε για το ραδιόφωνο, λέει. Σου αγόρασα ένα ραδιόφωνο, λέει. Ω, ναι, λέει. Άννα, εδώ είναι το ραδιόφωνο, ευχαριστώ. Αυτό εδώ είναι και τα παιδιά. Με κάνει λυπημένη, αλλά ακούω τέλος πάντων κάτι. Ωραία, τα κάναμε και την γυναίκα μας. Έρχομαι και μπαίνω αμέσως στο διαμέρισμα του Αντουάν Γκρούμπικ να δούμε λεπτομέρειες γι' αυτόν πριν κάνουμε κάτι. Να βγάλουμε κάποια λεφτά. Ψάχνοντας τι κουμάση είναι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχω μια ματιά εδώ κάτω πάντα, ό,τι και να κάνουμε. Πείτε μου και εσείς αν δεν την έρχετε. Λοιπόν, ψάρια. Παράνομα. Διαβατήριο και άλλα πραγματάκια εδώ πέρα. Παράνομα ψάρια ο Γκρούμπικ, Τι κάνει εκεί, ποινή. Ωραία. Τον πήραμε χαμπάρι. Πάει να κοιμηθεί. Του αρέσουν τα πλοία. Τελευταίο πράγμα. Γρήγορα, ψάξε. Γρήγορα. Τον πάκο. Note. Yes! Απλά ήμουνα μέσα για λίγο, φίλε μου. Δεν έγινε τίποτα. Ωραία. Ό,τι βρήκαμε, βρήκαμε. Μπορώ να έρθω να τον αναφέρω πλέον. Είναι στο διαμέρισμα 4. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα το κάνουμε τώρα. Είναι διαμέρισμα 4, ο Ντουάν Γκρούμπικ. Τον έχω. Διαμέρισμα 1. Ποιος είναι αυτός? Όπα. Μπρούνο Νοέλ. Hey! Θα γίνει κάτι σημαντικό, δεν μπορώ να το χάσω αυτό. Προβλέπω σκοτωμούς.
Θα δω από την κλειδαρότρυπα. Κοιμάται, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Όχι, θα τον σκοτώσει. Τι θέλει αυτός εδώ. Ε, πίνει. Κοίτα πόσο θυμωμένη είναι η φάτσα του. Κοιτάξτε εδώ. Πήρε τα πράγματά του. Η Ντόρα τι κάνει. Εγώ γιατί κρυφό κοιτάω, γιατί είμαι τόσο περίεργος. Φεύγουνε. Ναι. Παίρνει τηλέφωνο. Τι παίρνει τηλέφωνο. Εγώ δεν χτυπάει το τηλέφωνο μου, εντάξει, δεν θα μου φωνάξετε. Μπρούνο Νοέλ. Και αυτό. Το όπλο της το έχω δώσει. Ναι. Μένει και αυτός τώρα εδώ πέρα. Τι δουλειά έχει αυτός εδώ πέρα. Λοιπόν, οι άλλοι είναι σπίτι τους, άρα πάμε να κάνουμε ένα προφίλ. Δεν έγινε τίποτα, απλά ήρθε εδώ αυτός. Ελπίζω τουλάχιστον. Να γράψουμε να κάνουμε προφίλ της Ντόρας, του Αντουάν. Ορίστε, έχουμε μαζέψει πολλά πραγματάκια γι' αυτόν, με μια πρώτη ματιά. Ο Αντουάν Γκρούμπικ που είναι άντρας και μένει στο διαμέρισμα 4, ο οποίος μένει μόνος του και είναι εκτυπωτής. Εκτυπωτής είναι. Λοιπόν, βάζουμε ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι πληροφορίες γι' αυτόν, τα στέλνουμε και κομπλέ. Τον σκότωσε. Το είδαμε live. Άμα δεν το είδατε, πηγαίνετε λίγο το βίντεο πίσω. Οχ. Θα τη συλλάβουν, έτσι. Αυτό ήταν το κακό που τη δώσαμε λεφτά. Ήρθε η αστυνομία θυμωμένη. Σπάει την πόρτα. Και την σπάνε στο ξύλο. Έφυγε η τύπισσα. Μάλλον έπρεπε να της δώσω το πιστόλι. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Ωραίο κουτσομπολιό κάναμε. Λοιπόν, τι θέλεις, φίλε μου. Χρειάζομαι τη συμβουλή σου, λέει. Είμαι μπερδεμένος. Έχω λεφτά σήμερα, αλλά δεν είμαι σίγουρος πού μπορώ να τα διαχειριστώ. Καλά, δώσε μια συμβουλή, Κάρλ. Πού θα σπαταλήσω τα λεφτά μου. Και έχει εδώ τις επιλογές. Τι μου είχαν πει να κάνω. Να βάλει λεφτά στο Horns and Hooves. Το οποίο τι είναι, Horns and Hooves. Είναι... Ποιο από αυτά είναι άραγε. Horns and Hooves, δεν ξέρω τι σημαίνει. Ναι. Τέλος πάντων, Horns... Μισό λεπτό πάνω το γκουγκλάρω λίγο. Λοιπόν, το έψαξα λίγο και... Horns and Hooves. Horns είναι και τα κέρατα και Hoof έχει να κάνει κάτι με κάτι είδη ζώων είναι. Άρα πρέπει να τον βάλουμε να κάνει κίνηση στο Cattle Development, που είναι όσον αφορά τη ζωική παραγωγή τέλος πάντων. Άρα θα το πούμε να βάλει εδώ τα λεφτά του. Γιατί ξέρεις ότι έχουμε πρόβλημα με την τροφή, λέει, σε αυτή τη χώρα και θα έχει μεγάλο κέρδος να βάλεις τα λεφτά σου, λέει, στα ζώα. Οι Horns and Hooves, λέει, θα κάνουν κάτι χωρίς παραγωγή, πολύ και καλά, χωρίς σκουπίδια τέλος πάντων, και τα υπόλοιπα θα γίνονται ζελές, κιμάς, δεν ξέρω τι. Σε jelly meat, ναι, λέει, θα το κάνουμε εθνικό μας φαγητό. Παίζει και από πίσω η μουσική της αστυνομίας, εν τω μεταξύ. Δεν είναι καλή ιδέα. Ναι, και θα χάσω μείον 500. Back to selection. Κερδίζω άμα τον βάλω να το κάνει αυτό. 5.000. Ναι, 5.000 και χαλάμε 500 τέτοια. Σίγουρα, λέει, το jelly meat θα είναι το εθνικό μας φαγητό κάποια στιγμή. Και πήραμε 5.000. Και η άλλη τρώει ξύλο. Και τώρα έχουμε να κάνουμε μόνο τον Αντουάν Γκρούμπικ. Πρέπει να βρούμε τα πράγματά του, να δούμε τι έχει εδώ μέσα. Ωραία. Πάει και η τέτοια. Ελπίζω τα πράγματά της να βγουν εδώ σε πακέτο, όπως έγινε με την άλλη την χαβούζα, τη χοντρή, τη Γότερμαχτ. Για να δούμε. Να τα. Ορίστε, εδώ πέρα είναι. Και τα μαζεύουμε όλα, μα είναι. Λοιπόν, τα πάντα έχει εδώ πέρα. Take all. Τι βλέπω εδώ πέρα. Φεύγει ο άλλος χωρίς να ψάξουμε καν.
δεν βρήκαμε τα πράγματά του, ποτέ έφυγε. Αυτό, πήραμε απλά τα 5 χιλιαρικά και έφυγε. Του πήραμε και μια γραβάτα. Λοιπόν, φεύγει ο Αντουάν και έτσι ερχόμαστε να ψάξουμε όλα του τα πράγματα. Πρέπει να τον κατασκοπεύσουμε όσο δεν πάει. Τουλάχιστον από λεφτά αυτή τη φορά πάμε πάρα πολύ καλά, να ξέρετε. Τα έχουμε ψάξει αυτά, νομίζω, ε. Ναι, είναι με τα ψάρια. Έχω ψάξει την καρέκλα, την έχω ψάξει. Είχαμε πάει κατευθείαν στο τραπεζάκι. Για να δω, τον μπάκο το είχα ψάξει. Το τραπεζάκι, λοιπόν, έχουμε χρόνο να τα ψάξουμε όλα. Καλά πάει, η αλήθεια είναι. Και το γιο μας τον σώσαμε με τα εισιτήρια της χοντρής. Και τα λεφτά τα κρατήσαμε που μας ζητούσε. Άρα, έχουμε και λεφτά. Και ο γιος μας δεν θα πάθει τίποτα. Ωραία, αυτός κάνει και τένις. Ωραία. Προχωράω λίγο πιο μέσα, στην καρεκλίτσα του. Τι έχει στην καρέκλα? Κρυμμένο Αντουάν. Γυαλιά, ε. Οκ. Μήλο έχω πάνω μου, δεν έχω. Αλλά έχω τη λάμπα. Καλό αυτό. Λοιπόν, βάζουμε και αυτό. Πετσετούλες έχεις. Δεν βλέπω τίποτα περίεργο για τον Αντουάν. Μου φαίνεται μια χαρά παιδί. Άδεια μπουκάλια. Τελικά βρήκαμε καινούργια πράγματα. Παπούτσια. Ωραία. Πάμε να αναφέρουμε ότι εδώ ξεχάσαμε τίποτα. Έχουμε καινούριο μήνυμα. Θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, δεν έχει τίποτα εδώ μέσα. Καλά θυμόμουν. Πάμε να διαβάσουμε τι λέει. Ντεμένοι με ρόμπες κάποιοι, λέει, μπήκαν στο πανεπιστήμιο και απειλήσαν τα πάντα. 11 άνθρωποι σκοτωθήκανε. Μπορεί να πεθαίνει ο γιος μας εκεί πέρα, έτσι, να ξέρεις. Η Ντόρα Νοέλ λέει: είναι καλύτερα στη φυλακή παρά με τον άντρα μου. Είμαι χαρούμενη και ποτέ δεν θα ξεχάσω πως με βοήθησες. Ζήτησα το heirloom μου να μεταφερθεί στο όνομά σου, λέει. Πριν οι λογαριασμοί μου απογορευτούν, είσαι πολύ καλός άνθρωπος, Κάρλ. Τι είναι το heirloom, δεν ξέρω. Αντουάν, τι κάνεις, είσαι καλά? Πρέπει να μιλήσουμε αυτά με όλα, αλλά πρέπει να πάμε στον Νέιθαν. Μάλλον στο επόμενο επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τον Αντουάν, αφού πρώτα κάνουμε ανταλλαγή με τον Νέιθαν. Λοιπόν, πουλάμε τη γραβάτα, τι θέλουμε. Η γραβάτα είναι παράνομη. Θα μπορούσα να τις είχα κάνει blackmail. Τέλος πάντων, ρούμι. Όλα αυτά μπορώ να τα πουλήσω άνετα. Πουλάμε και αυτά, πουλάμε και αυτά. Τα πουλάω όλα αυτά. Βγάζουμε τα λεφτάκια μας. Κάλτσες. Μπουκαλάκια. Μουσική. Τι έχει αυτή η τύπησα εδώ μέσα? Τα πάντα. Τη γραβάτα την κρατάω. Αυτό το κρατάκι είναι παράνομο και θα μπορούσα πολύ άνετα να το φυτέψω σε κάποιον. Ice skates. Τα υπόλοιπα τα θέλω. Τέλεια. Έχουμε κι άλλο γράμμα. Διαφορετικό είναι. Δεν ξέρω. Σύμφωνα με τα γεγονότα που γίνανε στο πανεπιστήμιο, λέει, όλοι οι μαθητές, τέλος πάντων, θα πάνε και μερικοί θα πάνε στον πόλεμο. Ευτυχώς ο γιος μου έφυγε από το πανεπιστήμιο. Τον έκανα να φύγει, ευτυχώς. Θα έχει προβλήματα τώρα. Τι κάνει αυτός εκεί, δεν ξέρω. Θα μπορούσαμε να επισκευάσουμε τα κτίρια αυτά για να έρθουν καινούργιοι κάτοικοι, αλλά αυτό δεν θέλω να γίνει τώρα, παιδιά. Θέλω καταρχήν να τελειώσω με το task με αυτόν, να μπορέσω να τον κάνω report για οτιδήποτε χρειάζεται. Μισό λεπτό να δω. Έχουμε καινούργια πράγματα, έχουμε αυτό το ψάρι εδώ πέρα. Κοίταξε να δει πως θα γίνει. Αντουάν Γκρούμπικ μένει στο διαμέρισμα 3, αν δεν κάνω λάθος. Διαμέρισμα 4, κάνω λάθος. Είναι άντρας και μένει μόνος του και είναι αυτό που είναι. Βάζουμε τα καινούργια στοιχεία που έχουμε πάρει, στέλνουμε και τον έχουμε κάνει προφίλ. Τέλεια. Μόνο ένα task έχουμε, να μάθουμε πληροφορίες για τον Αντουάν Γκρούμπικ. Οκ. Εγώ κάπου εδώ θα σας αφήσω. Ελπίζω το επεισόδιο να σας άρεσε. Θα ψάξουμε περισσότερα για αυτόν στο επόμενο επεισόδιο. Αφήστε ένα like αν σας αρέσει η σειρά και θα τα πούμε. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε πάντα καλά. Bye bye.